Φίλες και φίλοι, χαίρετε. 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 Ο Πάνος και εγώ έχουμε ενθουσιαστεί από το βιβλίο Μήτροθεν της Άννας Ρούσο Μουστακάκη, το οποίο μας το έστειλε με το ταχυδρομείο. Ναι. Είναι εξαιρετικό. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζουμε βιβλίο μαζί με τον Πάνο και είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί ένας από τους λόγους που νιώσαμε από την αρχή πως ταιριάξαμε και ταιριάζουμε είναι η αγάπη που έχουμε για τη μάθηση και για το διάβασμα. Λοιπόν, έρχεται η ειδοποίηση από το ταχυδρομείο ότι έχω συστημένο. Πάει ο Πάνος να το πάρει, έρχεται αυτό το βιβλίο, το κοιτάω και λέω τι είναι. Διαβάζω στον Πιστόφυλλο τι συνδέει 6 αγόρια που είναι πλέον ενήλικοι άνδρες. 6 ιστορίες που αποκαλύπτουν πως η μητρική αγάπη ίσως να μην είναι πάντα και τόσο ανιδιοτελής. Ουάου, λέω. Βιβλίο για μητρική αγάπη, το οποίο αφηγείται ιστορίες αγοριών. Να η συγγραφέας, η Άννα Ρούσο Μουστακάκη. Θα σας διαβάσω την αφιέρωση και μετά θα σας διαβάσει ο Πάνος μια ιστορία που του άρεσε πολύ και να τη συζητήσουμε. Τι λες? Ναι. Αγαπητή κυρία Θέκλα, καταρχάς συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας στο κανάλι σας στο YouTube. Σας παρακολουθώ και μαθαίνω από εσάς. Ενώ παράλληλα οι τοποθετήσεις σας πάνω σε διάφορα θέματα με βρίσκουν σύμφωνοι και συχνά με κάνουν να προβληματιστώ. Με αφορμή τις τελευταίες σας εκπομπές σχετικά με μια νεαρή μητέρα που πιθανόν είναι υπαίτια για το θάνατο 5 βρεφών και τη σχέση με τη μάνα της, σκέφτηκα να σας στείλω το βιβλίο αυτό, το οποίο αφορά τη μητρική αγάπη και βάζει το αγάπη μέσα σε εισαγωγικά. Ναι. Και αν βρείτε χρόνο να το διαβάσετε, να μου πείτε τη γνώμη σας και ίσως και δύο λόγια γι' αυτό στο κανάλι σας. Μόνο αν σας αρέσει και πιστεύετε ότι αξίζει να το αναφέρετε. Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και θα συνεχίσω να σας παρακολουθώ. Με αγάπη, Άννα. Λέει η Άννα Ρούσο Μουστακάκη, γεννήθηκε το 1984 στην Αθήνα. Σπούδασε ελληνική φιλολογία και το πρώτο της μεταπτυχιακό έχει ως θέμα τη δημιουργική γραφή. Wow. Εργάζεται ως φιλόλογος στη δημόσια εκπαίδευση. Ποίηματα της έχουν βραβευτεί και δημοσιευτεί από τα λογοτεχνικά περιοδικά Τέχνης Δευκαλίων, ο Θεσσαλός, το 2014 και Λένο το 2015 και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης το 2016. Έχει λάβει το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό σύντομου διηγήματος από τον Νότιο Χώρο, Χώρο Τέχνης και Δράσης. Διηγήματα της διακρίθηκαν και εκδόθηκαν σε συλλογές διηγημάτων από τις εκδόσεις Πηγή και τις εκδόσεις Παρατηρητής της Θράκης σε συνεργασία με το περιοδικό Σχεδία. Έχει συνεργαστεί με το λογοτεχνικό περιοδικό Μύρτιλο 2015-2016, στο οποίο έχω δημοσιευτεί ποίηματα της. Άρα δεν είναι μόνο συγγραφέας, λογοτέχνης, είναι και ποιήτρια. Το Μήτροθεν αποτελεί την πρώτη της αυτόνομη έκδοση. Λοιπόν, θα διαβάσω εδώ την εξήγηση για τον τίτλο και μετά θα το δώσω στον Πάνο να διαβάσει είναι δύο, είπες? Είναι δύο, ναι, δύο. Το ένα είναι πολύ μικρό και το άλλο είναι η συνέχεια της ιστορίας. Γιατί σήμερα το πήρα, το κοιτούσα και μου λέει ο Πάνος τι έχεις εκεί. Του λέω έχω ένα βιβλίο, το οποίο εγώ για να είμαι ειλικρινής είχα διαβάσει μόνο την αφιέρωση. Ναι. Αυτά που λέει για το συγγραφέα και αυτό εδώ που θα σας διαβάσω τώρα. Και του λέω θες να το δεις, μπορεί να σ' αρέσει, και ενθουσιάστηκε. Η λέξη Μητρόθεν προέρχεται από τη λέξη μήτυρ που σημαίνει μητέρα και από την παραγωγική κατάληξη θεν που εκφράζει προέλευση και σημαίνει από. Μητρόθεν λοιπόν σημαίνει από τη μητέρα. Είναι φιλολόγος, είπαμε, η κοπελιά. Από αυτή θα προέλθει το βρέφος και από αυτή θα επηρεαστεί όσο μεγαλώνει, φτάνοντας τελικά στην ενηλικίωση. Μια ενηλικίωση που για να είναι υγιής προϋποθέτει μια μητέρα που προσφέρει αγάπη χωρίς περιορισμούς και όρους, γεμάτη αποδοχή. Αλλά με όρια, θα έλεγα. Ψυχολόγος μέσα μου, ακόμη δεν διαβάζω λογοτεχνία. Οι μητέρες όμως των ιστοριών μας γαλουχούν τους γιους τους με όλα τα μη που εμπεριέχονται ως συλλαβή μέσα στη λέξη μητέρα. Τους μεγαλώνουν βάζοντας στη ψυχή τους διάφορα εσωτερικά εμπόδια που δυσχεραίνουν τη ζωή τους και το οποίο ως ενήλικες παλεύουν να ξεπεράσουν για να κατακτήσουν την ελευθερία τους. Τι αγαπητικό βιβλίο για τους άνδρες αυτό από μια γυναίκα. Wow.
Έτσι ο τόνος στον τίτλο ανεβαίνει και γίνεται μήτροθεν, προκειμένου να τονίσει τα ετελείωτα μη που κατευθύνουν τη ψυχή και τη συμπεριφορά των πρωταγωνιστών του βιβλίου αυτού. Α, γι' αυτό δεν είναι μητρόθεν και είναι μητρόθεν. Έλα, αγάπη μου. Λοιπόν, σου δίνω το μικρόφωνο και σε ακούω κι εγώ. Η πρώτη ιστορία είναι μικρή και αφορά τη γέννηση ενός από τους άντρες των οποίων οι ιστορίες είναι γραμμένες εδώ. Και η επόμενη είναι η επόμενη αφορά την ενήλικη τη ζωή. Η γέννηση του Διονύση. Ύστερα από 9 ολόκληρους μήνες μέσα της τον πρωταντίκρισε. Ο άντρας της, ο Αποστόλης, δεν έλειψε στιγμή από τη γέννα. Μόλις άκουσε τον γιατρό να λέει να σας ζήσει ο γιος, κοίταξε την αντίδρασή του. Το πρόσωπο του είχε μια έκφραση γεμάτη ικανοποίηση στο άκουσμα της έλευσης του γιού του. «Μπορώ να το πάρω αγκαλιά?» ρώτησε γεμάτη συγκίνηση. Πριν προλάβει να πάρει την απάντηση του γιατρού, ο Αποστόλης πετάχτηκε, επισημένοντας πως έπρεπε να τον πλύνουν πρώτα οι νοσοκόμες και μετά θα τις τον δώσουν. Αυτή υποτάχθηκε στην οδηγία του άντρα της και σε αυτό βοήθησε και η εξάντλησή της. Εξάντληση αναμενόμενη και ίσως και περισσότεροι από αυτοί που ένιωσαν άλλες λεχόνες, αφού στο άκουσμα του τοκετού με κεσαρική, επειδή το παιδί δεν έλεγε να κατέβει προς τα κάτω, ο Αποστόλης αντέδρασε ζητώντας από τον γιατρό να μην βιαστούν να το βγάλουν, γιατί ο γιος του έπρεπε να γεννηθεί φυσιολογικά και να δώσει τη μάχη που δίνουν όλα τα βρέφη προκειμένου να βγουν από την ασφάλεια της κοιλιάς στον έξω κόσμο και να πάρουν την πρώτη τους ανάσα. Ο γιατρός το προσπάθησε λίγο ακόμα, αλλά επειδή η προτεραιότητά του ήταν να γεννηθεί το μωρό με ασφάλεια, αγνόησε τις προσδοκίες του πατέρα και προχώρησε και σε κεσαρική. Παρά την απογοήτευσή του, ο Αποστόλης δεν είχε άλλη επιλογή από το να το δεχτεί. Μόλις το μωρό καθαρίστηκε, ζήτησε από την νοσοκόμα να το πάρει πρώτα αυτό στην αγκαλιά του και να το δώσει ο ίδιος στη γυναίκα του. Εκείνη, παρά τη λαχτάρα της να σφίξει το γιο της στο στήθος της, δεν αντέδρασε και περίμενε υπομονετικά. Όταν της τον έδωσε, ένιωσε τρυφερά συναισθήματα να την κατακλείζουν και χάιδεψε με προσοχή το κεφαλάκι του. Έπειτα, γυρίζοντας προς τον Αποστόλη, είπε με περηφάνεια: «Είδες, Στόλη μου, σου έκανα το γιο που τόσο λαχταρούσες». Εκείνος έκνεψε το κεφάλι του καταφατικά με απόλυτη βεβαιότητα πως θα μεγαλώσει ένα γιο πειθαρχημένο και γεμάτο αξίες, όπως ακριβώς είχε γαλουχηθεί και ο ίδιος. Wow. Είναι πολύ συγκλονιστικό ότι γέννησε η γυναίκα και ο άντρας κλέβει όλη την παράσταση, είναι ο πατέρας. Ναι, ναι. Εσύ ως πατέρας που έχεις γεννήσει παιδιά, πώς σου ακούστηκε η συμπεριφορά αυτού του πατέρα μέσα στο δωμάτιο του κοιτού? Ξένη. Δηλαδή, τι ξέρω. Σαν να χρησιμοποιούσε τη γυναίκα του σαν παρένθετη μήτρα. Σαν... Δεν κάνει παρένθετη μητέρα. Σαν σκεύος. Ναι. Σαν φορέα. Ναι. Ότι εκείνος αποφασίζει. Ναι. Και ακολουθεί και η ιστορία του Ιωνίση. Η ιστορία με τη γέννηση είναι δύσκολη. Θύμισε μου και τη δική σου ιστορία του και του και τη δική μου του γέννα του γιου μου του μεγάλου. Ναι. Και εσύ γεννήθηκες δύσκολα και σε τράβηξα με εμβριολικό. Ναι, ναι, εμβριολικό, ναι. Και ως μωρό ήταν, ως βρέφος ήταν παραμορφωμένο το κεφαλάκι σου. Τώρα αν ήξερω, φαντάζομαι ότι δεν είχε επιλογή η μάνα σου να κάνει και σαρική και επέλεξε με φυσική γέννα. Δεν είμαι σίγουρος. Από ό,τι θυμάμαι, νομίζω ότι δεν ήταν πρώτη επιλογή η κεσαρική τότε και οι γιατροί έκαναν το πάνω, ας πούμε, για να μην πάνε σε κεσαρική. Ίσως και η τεχνολογία και η ασφάλεια της κεσαρικής δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Εγώ δεν ξέρω. Προσωπικά γεννήθηκα με κεσαρική. Με κεσαρική, η οποία κόντεψε να στοιχήσει για τη ζωή της μάνας μου, γιατί παθαίνα. Παθές σοβαρή μόλις μετά που με γέννησαν και για πόσες μέρες ήταν στο νοσοκομείο. Και εγώ πήγα σπίτι με τον παπά μου και η μαμά μου ήταν στο νοσοκομείο. Ναι. Εγώ όταν γεννήσα τον Λάζαρο, όταν γεννούσα τον Λάζαρο, είχα μεγάλη ένσταση στο να κάνω και κεσαρική. Θέλω οπωσδήποτε να γεννήσω φυσιολογικά γιατί είχα κάτι κάζες ιδέες. Τότε με τα μυαλά που είχα 22 χρόνια, ότι πρέπει το μωρό να γεννηθεί φυσιολογικά. Και μετά νιώθα τρομερές ενοχές που ταλαιπωρήθηκε από τη φυσική γέννα. Ναι. Ναι. Γιατί είδα τη φωτογραφία σου βρέφω και θύμιζε με φωτογραφία του Λάζαρου. Ναι, με το μακρυλό κεφάλι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Άρα, εσένα εγκάτι... Στρώνει το κεφάλι μετά. Ναι, αυτό να λέγεται και γίνονται και ωραία αυτά τα κεφάλια. Ναι, εγώ σκέφτομαι πολλές φορές. Τώρα έτσι σκέφτομαι εάν γεννιόμουν φυσιολογικά και όχι με κεσαρική,
Αν αυτό θα με έκανε πιο όριμον άνθρωπο, αλλά νομίζω βλακίες του με πράγματα. Δεν νομίζω, δεν έχει, νομίζω να υπάρχει κάτι. Να αφήνουμε τον γιατρό να παίρνει τις αποφάσεις. Ναι. Ναι. Βλακία ότι αγεννηθείς με φυσικών τοκετών ή σε πιο όριμον μωρών. Σημασία έχει ότι πόσες μητέρες επεθαίναν στη γέννα γιατί πήγαιναν κάτι στραβά ή μωρά επεθαίναν στη γέννα. Ναι, ναι. Μάλιστα, άρα αυτή, έλα να σου πω, είναι η γέννηση του... Αυτή είναι η γέννηση του Διονύση, δεν είπαμε. Εντάξει. Και η γέννα του Αποστόλη όμως, όχι της μάνας του μωρού. Γέννησε ο πατέρας. Το Διονύσης ακούγεται σε αυτή την ιστορία τώρα. Είναι η γέννα του γιού του μεγάλου Αποστόλη. Okay. Ναι, επίεν ο Αποστόλης να γεννήσει ρε κουμπάρε, δεν επίεν η μητέρα να γεννήσει. Πάμε τώρα στο επόμενο. Τι τίτλο έχει? Τα γλυκά. Okay. Να πω ότι οι ιστορίες είναι σπονδυλωτές, δηλαδή αναφέρεται η μία στην άλλη, ενώ πρόκειται για διαφορετικά άτομα, οπότε θα ακουστούν ονόματα τώρα που είναι σε άλλη ιστορία που δεν θα διαβάσουμε. Εμπειράζει. Θα το καταλάβετε. Μα ο κόσμος άμα θέλει να διαβάσει το βιβλίο να πάει να το πάρει. Ναι. Τα γλυκά. Φρέσκα πορτοκάλια, γλυκά και ζουμερά. Κάνουν και για χυμό, βεβαίως κυρία μου, τον καλύτερο χυμό. 5 κιλά παρακαλώ από αυτά του χυμού. Όσα θέλει η κυρία αφού σας αρέσουν τόσο. Δεν είναι για μένα παιδί μου, για το γιώκα μου είναι, για το Γιωργάκι μου. Όλη μέρα δουλεύει και γυρίζει πτώμα ο καημένος. Κάθε βράδυ του στίβω ένα χυμό να πάρει δύναμη που βρίσκεται στο πόδι από το πρωί στο βράδυ και γυρίζει ξεθεωμένος. Αχ και να ήταν όλες οι μάνες σαν και εσάς. Της έδωσε τα πορτοκάλια, του έδωσε τα χρήματα, της έδωσε τα ρέστα. Τι τυχερός που θα είναι ο γιος της, συλλογίστηκε. Σήμερα έπρεπε να τελειώσει νωρίς για να προλάβει να τη δει. 12 χρόνια εσόκλεισε στο γυροκομείο, αυτός δεν έλειψε ποτέ. Σήμερα όμως ένιωθε μια προθυμία. Δεν ήθελε να πάει. Λίγο η κούρασή του, λίγο το άδειο βλέμμα της. Ίσως ακόμα και το γεγονός πως τον φώναζε Αποστόλη, που ήταν το όνομα του πατέρα του. Φωνάζει το γιο με το όνομα του πατέρα? Ναι. Wow. Το βουητό από τις φωνές της λαϊκής του είχε προκαλέσει πονοκέφαλο, μα η σκέψη της μάνας του τον έκανε αποσυνδεθεί από την πραγματικότητα και να αφαιρεθεί. Το μυαλό του χάθηκε από το τώρα. Έφυγε από εκεί. Πήγε πολλά χρόνια πίσω. «Μαμά, πεινάω. Διονύση μου, πρέπει να γυρίσει ο μπαμπάς σου για να φάμε όλοι μαζί. Μα δεν μπορείς να μου δώσεις κάτι λίγο? Δεν θα το καταλάβει. Θέλεις να μας πάρει η είδηση και να γίνει χαμός? Αυτό θες? Καλά, εντάξει». Έκανε την πείνα του κόμπο στο στομάχι γιατί ήταν καλύτερα να πεινάει. Προτιμότερο από εκείνη τη νύχτα που τον έπιασε με ένα μπισκότο στο χέρι. Ανεύθυνος, άχρηστος και απίθαρχος. Αυτή ήταν η ετοιμιγορία του πατέρα του. Και μόλις τόλμησε να του πει πως πεινούσε, έφαγε ένα χαστούκι τόσο δυνατό που πέρασαν 2 μέρες για να φύγει μελανιά από το μάγουλό του. Εκείνη ήταν παρούσα στη σκηνή. Έμεινε σκυφτή και δεν έβγαλε άχνα. Ούτε λέξη δεν είπε στον Αποστόλη της. «Κύριε, μ' ακούτε? Κύριε?» Η φωνή τον ξύπνησε, τον έφερε πίσω στην ενήλικη ζωή του. «Συγγνώμη, τι να σου βάλω φίλε? 1 κιλό μανταρίνια, έφτασαν». Όταν τελείωσε τη δουλειά μπήκε στο αμάξι και έβαλε μπροστά για το γυροκομείο. Μισή ώρα δρόμος είναι μια στάση για να της πάρει ένα κουτί με τα αγαπημένα της γλυκά. Αυτό έκανε κάθε φορά που την επισκεπτόταν. Στο κόκκινο φανάρι σταμάτησε. Κόκκινες ήταν και χαρακές στην πλάτη του από τα χτυπήματα της ζώνης του πατέρα του, ίδιο βαθύ κόκκινο. «Παιδάκι μου, δεν σου είπα μην τον εξαγριώνεις. Μα, όλο μου φωνάζει για τα πάντα. Και εσύ έπρεπε να του αντιμιλήσεις. Να τώρα τι έπαθες». 5 κατακόκκινα μακρόστενα σημάδια για να μάθει να σηκώνει το κεφάλι στην κεφαλή του σπιτιού. Μια μέρα καθώς εκείνη μαγείρευε, την πλησίασε και της είπε γεμάτος απορία. «Μαμά, γιατί δεν φεύγουμε? Τι είναι αυτά που λες παιδί μου και πού να πάμε? Κάνε μονάχα ό,τι σου λέει και μην αντιμιλάς, είναι ο πατέρας σου». Το φανάρι είχε γίνει εδώ και λίγα δευτερόλεπτα πράσινο. Οι κόρνες τον επανέφεραν στην πραγματικότητα. Έτσι ακριβώς είχε πρασινίσει και ο κύριος Αποστόλης από τα νεύρα του, όταν έμαθε ότι ο έφηβος γιος του έκανε τσιγάρα στις τουαλέτες του σχολείου μαζί με κάτι άλλα τσογλάνια, όπως αποκαλούσε τους φίλους του. Αυτή τη φορά έδωσε εντολή στη μάνα του να κοιτάζει με προσοχή την τιμωρία του γιού της, για να παραδειγματιστεί και η ίδια που τον έκανε σαν τα μούτρα της. 10 βουρδουλιές με τη ζώνη. Το βράδυ που τον έβαλε για ύπνο δεν άντεξε, βούρκωσε. «Μαμά, γιατί τον άφησες? Και τι να έκανα, παιδί μου? Να τον σταμάταγες, μαμά, να του πάρεις τη ζώνη. Δεν σου είπα να προσέχεις? Γιατί κάπνιζες τουαλέτες? Γιατί τον προκαλείς συνεχώς?» Όταν τον φίλησε για καληνύχτα και βγήκε από το δωμάτιο, ξέσπασε σε κλάματα. Ο Αποστόλης του υπενθύμιζε πως έτσι χτίζονται οι άντρες, με βούρδουλα, με πειθαρχία. Εντάξει αυτός, αυτή όμως δεν τον λυπόταν καθόλου. Γιατί τον άφηνε? Γιατί?
Έφτασε στο φούρνο, πήρε τα αγαπημένα της γλυκά και ξεκίνησε για να τη συναντήσει. Η αρνητική διάθεση που είχε πριν ξεκινήσει είχε γίνει τώρα ένα φοβερό ψυχοπλάκωμα, σαν αυτό που ένιωθε μετά τις τιμωρίες του πατέρα του όταν ήταν ακόμη πιτσιρίκι. Ένα βάθος στην καρδιά που ήθελε χρόνο για να ελαφρύνει κάπως. Στα 17 του τον έδιωξε από το σπίτι. Όταν ο Αποστόλης έμαθε για τις κοπάνες από το σχολείο και για τα τσιγαριλίκια και είδε τους βαθμούς του σχολείου που του τύχησαν μια τάξη, τον αποκάλεσε κοπρίτη και ένα σωρό άλλα κοσμητικά επίθετα και του είπε να ετοιμάσει μια τσάντα με τα πράγματά του και να μην τον ξαναδεί στα μάτια του. Του ορκίστηκε μάλιστα πως όσο θα ζούσε δεν θα τον τάιζε άλλο πια. Αυτός τότε κοίταξε τη μάνα του και είπε: «Εσύ δεν λες τίποτα?» «Τι να πω κι εγώ, ό,τι αποφασίσει ο πατέρας σου». «Ακούσε εκεί, πώς μπόρεσε να το πει? Ό,τι αποφασίσει ο πατέρας σου, αυτά ήταν τα λόγια της. Ως μάνα γνώμη δεν είχε? Ήταν δυνατό να δέχεται την απόφασή του να τον διώξει από το σπίτι?» 2 χρόνια μετά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Και καλά εκείνος, εκείνη, αφού ήξερε πως τον φιλοξενούσε ο κολλητός του ο Σωτήρης. Την είχε συναντήσει στο περίπτερο και της το επιβεβαίωσε. «Μένει μαζί μου ο Διονύσης, το ξέρετε?» Ο καημένος Σωτήρης θα νόμιζε πως την ενδιαφέρει η τύχη του γιού της. Εκείνη κούνησε το κεφάλι της γνέφοντας θετικά και έφυγε βιαστικά. Δεν ρώτησε το Σωτήρη τίποτα. Πώς ζει, τι τρώει, είναι καλά? Μονάχα ένα πρωινό χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι του φίλου του και την άκουσε από την άλλη άκρη της γραμμής. «Διονύση, εσύ? Μαμά, εγώ είμαι». Στο άκουσμα της φωνής της ένας λυγμός ξεκίνησε την πορεία του, έτοιμος να ξεχυθεί. Συγκράτησε τον εαυτό του. «Τι έγινε?» «Ο πατέρας σου πέθανε. Αύριο είναι η κηδεία του στον Άγιο Γεράσιμο. Θα έρθεις?» Δεν μπόρεσε να απαντήσει, τα έχασε. «Πρέπει να έρθεις, ήταν ο πατέρας σου». «Καλά». Όταν έκλεισαν το τηλέφωνο δεν άντεξε άλλο. Ο λυγμός ανέβηκε στα μάτια του και ξεχύθηκε. Ξέσπασε σε κλάματα, όχι για τον πατέρα του, για αυτή. Ύστερα από τόσο καιρό τον πήρε απλώς για να τον ενημερώσει. Δεν ένοιαζε πως ήταν. Αυτή τη φορά το συνειδητοποίησε για τα καλά. Η μάνα του δεν τον αγαπούσε. Δεν ήξερε πως γινόταν αυτό. Οι μάνες συνήθως αγαπούν αυτόματα και άνεφορον. Αυτή ανήκε στις εξαιρέσεις. Δεν πήγε στην κηδεία. Ο κόσμος ασφαλώς και τον καταδίκασε. Τον αποκάλεσε άκαρδο και ανέστητο. Τι σωγιός ήταν αυτός που δεν πήγε στην κηδεία του πατέρα του? Αλλά αρεμάλι δεν ήταν πάντα. Κανείς δεν αναρωτήθηκε τι σώοι πατέρας ήταν αυτός που ο ίδιος του ο γιος δεν ήθελε ούτε στην κηδεία του να πάει. Πέρασαν 2 χρόνια. Σκλήρυνση κατά πλάκας, είπαν οι γιατροί. Ραγδαία η για τη μάνα του. Ραγδαία η επιδείνωσή της. Η μάνα του δεν μπορούσε πια ούτε να αυτοεξυπηρετηθεί. Πήγε και τη βρήκε. Της είπε πως ήταν εκεί για αυτή. Με τη σύνταξη χειρίας κατάφερε να της εξασφαλίσει μια θέση σε γυροκομείο. Δεν τον ευχαρίστησε. Ήταν υποχρέωσή του, ήταν ο γιος της. Άσε που την είχε κάνει ρεζίλη στην κηδεία που δεν εμφανίστηκε ποτέ. Το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει ήταν να τη στηρίξει τώρα στην ανημποριά της. Και αυτός ένιωθε τύψεις. Τύψεις για αυτό που έπαθε. Έτσι την επισκεπτόταν κάθε εβδομάδα και τα χρόνια περνούσαν και μαζί τους ήρθε και η Άνια. Στα μάτια του παιδιού της έβλεπε πλέον τον Αποστόλη. Το βλέμμα της γινόταν υποτακτικό μόλις τον αντίκριζε. «Σε ευχαριστώ, Αποστόλη μου, για τα γλυκά», του έλεγε κάθε φορά. «Μην ανησυχείς, Αποστόλη μου, θα τα φάμε μετά το γεύμα». Αυτά τα λόγια τον πλήγωναν βαθιά, δεν άντεχε να την ακούσει. Σηκωνόταν και έφευγε. Όταν γυρνούσε σπίτι του και η κόρη του έτρεχε στην αγκαλιά του, την έσφιγγε με λαχτάρα. Φοβόταν μη γίνει ίδιος με εκείνη. Φοβόταν μήπως εξαιτίας του το παιδί του αισθανθεί την απέραντη μοναξιά που ένιωθε ο ίδιος. Έτρεμε μήπως νιώσει πως δεν την αγαπά. «Σ' αγαπώ», της ψιθύριζε στο αυτί. Έφτασε στο γυροκομείο, πάρκαρε. Πήρε τα γλυκά και βγήκε από το αμάξι. Προχώρησε προς την είσοδο. Σταμάτησε μπροστά στη γυάλινη πόρτα. Ένας τύπος έβγαινε εκείνη τη στιγμή. «Περάστε», του είπε, κρατώντας την πόρτα. Τον κοίταξε αποσβολωμένος. Τα πόδια του καρφώθηκαν στο πάτωμα. Η ψυχή του αρνιόταν πεισματικά να δώσει την εντολή να προχωρήσουν προς τα μέσα. «Όχι, ευχαριστώ», ψέλησε. Έκανε αναστροφή. Πλησίασε έναν κάδο. Πέταξε τα γλυκά. Μπήκε ξανά μέσα στο αμάξι και έφυγε για το σπίτι του. Όταν ύστερα από κάμποσο καιρό τον πήραν να του πούνε ότι πέθανε, ένιωσε μια ανακούφιση. Ίσως και να ήταν πια ελεύθερος. Wow, είναι πολλά συγκινητικό. Ναι, όντως. Πολλά συγκινητικό. Τόσο αληθινό. Οι ιστορίες είναι μια καλύτερη από την άλλη. Εγώ αυτό έχω να πω. Εγώ, ο Πάνος, πόση ώρα σου, μια ώρα, μια μισή ώρα. Εντάξει, δεν πρόσεξα.
Το διάβασες όλο, δεν? Ναι, το διάβασα, ναι. Μπορεί να έχει 2 ώρες που το διάβασα, αλλά το διάβασες με προσοχή, γιατί ναι. Διηγήματα, λεπτό. Εννοείται, Άννα μου, ότι έχει άμεση σχέση το βιβλίο με όσα λέμε στο καναλί και με όσα συζητούσαμε αυτές τις μέρες σε σχέση με τη μητρικότητα των μανάδων. Ή τη μητρικότητα νότ. Δεν υπάρχει. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι αυτόματη μητρικότητα. Είναι ηθική επιλογή. Ναι. Όπως και η πατρικότητα. Η γονεϊκότητα είναι ηθική επιλογή. Επιλέγεις ότι θα βάλεις το παιδί σου, τα παιδιά σου, πάνω από τα πάθη σου ουσιαστικά, ναι. Γιατί η ιστορία του Διονύση έχει να κάνει με μια μάνα βαθιά συνεξαρτώμενη, ναι, σε έναν άρτησον πατέρα. Σκοτεινή είναι συνεξαρτώμενη. Ναι, 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 ναι. Όλες οι ιστορίες έχουν να κάνουν με θέματα που έχεις ασχοληθεί στο, ναι, κανάλι. Όλες, ναι, σχεδόν όλες. Νομίζω είναι και μια ιστορία διότι άρχισε μαζί. Εν τούτο που συζητούσαμε και μεταξύ μας πολλές φορές, ότι όταν ακούς την ιστορία, όπως λέγεται, από μια μάνα η οποία περιγράφει τη ζωή της έτσι με μια δραματουργικότητα. Έχει και ιστορία με δύο νάρκησους μαζί. Νομίζω ότι ήταν και ένα άρχισος η μάνα του Αποστολή. Η γυναίκα του Αποστολή. Η μάνα του Διονύση. Είδες, είπα τον Τζουγό Αποστολή. Ναι, είναι και νάρκησος, αλλά έχει και ιστορία που είναι... Αυτή είναι ευάλωτη και έχει και ιστορία που είναι και έχει και δυναμική, δύο δυναμικούς νάρκησους μαζί. Γιατί αν είσαι τόσο συνεξαρτώμενος ώστε να βλέπεις να κακοποιείται το παιδί σου και να μην τολμάς να πεις κάτι, δηλαδή πόσα περιστατικά περιγράφει που της έλεγε, για παράδειγμα, πεινάω, περίμενε να έρθει ο πατέρας σου, δώσ' μου κάτι να φάω, μα θα μας καταλάβει μετά και θα έχουμε πρόβλημα. Εγώ τη διάλεξα αυτή την ιστορία γιατί με... με κάποιον λίγο ελαφρώς διαφορετικό τρόπο έκανα έτσι resonate. Ναι. Φαίνεται όμως ότι μπορεί μια συνεξαρτώμενη μάνα να χρησιμοποιεί, μια μάνα που παρουσιάζεται ως συνεξαρτώμενη, μια ευάλωτη ναρκισσίστρια μάνα, να χρησιμοποιεί και τον πατέρα ως το αντίπαλο δέος, τον bad cup, ναι, bad, ναι, cup, ναι, good cup. Εγώ ξέρεις, ή να βγάζει την ουρά απ' έξω και να... γιατί τη δική της επιλογή με αυτόν τον τρόπο τη φορτώνει στον πιο ισχυρό. Ναι. Εγώ είχα πάντα το παράπονο γιατί δεν επενέβαινε η μάνα μου να σταματήσει τους άγρους ξυλοδαρμούς. Και η τελευταία φορά που ρώτησα, είπε μου... επειδή μας είχαν πει ότι οι γονείς πρέπει να είναι νέο μέτωπο. Όμως αγνοούσα το κομμάτι του ότι προκαλούσε μεγάλο... έπαιζε ρόλο στο να προκληθεί η έκρηξη ναρκισσιστικής οργής που ήταν οδήγηση στους ξυλοδαρμούς. Δηλαδή υπήρχε μια... μια ένταση μεταξύ τους που έβγαινε η... Όχι, και τούτον, αλλά και όταν έμπαινε ο άλλος σπίτι, άρχιζε. Ο γιος σου έκαμε το τάδε, η κόρη σου έκαμε το τάδε, τρελάναμε, κάμαμε, φτιάχναμε. Α, σας έδινε δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, πιάσ' το τσέναν τεχ' άλλον, ή γιατί είσαι όλη μέρα στην εκκλησία, αν τζαργείς, και εγώ μένω με αυτούς, και κάνουν τούτα όλα, και μετά κάποιες σπουδαίες φορές εξηγήσαν εξωδαρμοί. Η αλήθεια όμως είναι ότι αν είσαι μητρική μάνα, και αν είσαι πατρικός πατέρας, βάζεις alt, δηλαδή πες ότι είσαι εκτός σπιτιού, ρε παιδί μου, και μπαίνεις μέσα στο σπίτι και βρίσκεις τον άλλο γονιό να χτυπά τα μωρά, σταματάς, μπαίνεις, λες, σταμάτα, σώζεις τα μωρά, ενώ, ναι, όχι να είσαι τζαμέ, να είσαι εκεί, να έρχεται και να σου λέει τώρα εσύ θα επιβλέψεις την τιμωρία του, ή έβαλεν να τη χτυπήσει τζίνος με τη ζώνη, να χτυπήσει το γιο της τζίνου. Από ό,τι κατάλαβα, ναι, έβαλε εκείνη να τον χτυπήσει. Να φροντίζει την τιμωρία, είπε να φροντίζει την τιμωρία του για να παραδειγματίζεται και η ίδια για αυτό το γιο που έκανε, τέλος πάντων. Mm. Και μάλιστα τότε οι βουρδουλιές ήταν 10, όχι 5. Ε,
επίση το κομμάτι γιατί το παιδί έδειξε μια κάποια, θα έλεγα παραβατικότητα, ναι, καμιά μια... Όχι. Καμία παραβατικότητα, κάνουν τα παιδιά. Για τις βουρδουλιές μικρός. Τώρα από εκεί πέρα με τα τσιγάρα τώρα που λέει. Με τα τσιγάρα και αυτά, ίσως μια επαναστατικότητα. Μια επαναστατικότητα. Ένας τρόπος, ναι, να μπορέσει να βρει κάπου τον εαυτό του, κάπου να μπορέσει να νιώσει αποδοχή από την ομάδα των συνομιλίκων. Δηλαδή μέσα στο σπίτι δεν βρίσκω απάνγκιο. Δεν βρίσκω μέσα στο σπίτι ένα γονιό να με στηρίξει. Ας πάω να βρω αποδοχή μου την ομάδα των, ναι, συνομιλίκων. Ψάχνοντας, ναι, για αποδοχή, ναι, μου, ναι, την ομάδα των συνομιλίκων, μπορεί να πρέπει μέσα στον DL να είναι έτσι, να κάνεις πράγματα που κάνουν οι άλλοι. Όπως να πίνεις, ναι, αλκοόλ ή να καπνίσεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εν τω μεταξύ πρόκοψε ο άνθρωπος. Μυροκαματιάρης, εργατικός. Τούτο που είναι επίσης στην κηδεία. Πολλά δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό για έναν νέο παιδί να πάρει μια διαβάζοντας το περίμενα ότι, ναι, ότι δεν θα πάει. Πατέραν του πλέον. Ναι, του πατέρα του, την κηδεία. Διαβάζοντας το περίμενα ότι δεν θα πάει. Εντάξει, γραμμή-γραμμή. Θα μπορούσε όμως ένα παιδί να πάει. Ένας άλλος θα μπορούσε να πάει, να λυγίσει και να πάει. Ναι. Άκουσες το βίντεο σήμερα με εκείνον το παιδί που 27 χρονών που μίλησε για πρώτη φορά στη μάνα του για την κακοποίηση που, ναι, το άκουσα. Στα 5 χρόνια. Η μάνα του συμφωνείς μαζί μου. Τον κάλυψε. Κάλυψε την. Στην ουσία έκανε τα στραβά μάτια. Κάλυψε. Ναι, η αντίδρασή της, η απόκρισή της δεν ήταν η πρέπουσα. Ήταν πολύ λίγη, αλλά το παιδί γεμάτον αγάπη λέει: ναι, νομίζω πήγαν καλά τα πράγματα. Με κοίταξε με αγάπη, με ρώτησε πώς είμαι, αλλά ζήτησε συγγνώμη. Ναι, ναι. Είναι όπως το πες, not good enough. Not good enough, ναι. Και το κομμάτι με το να, ότι η άλλη μόλις έφυγε ο έρωτας της, ο μεγάλος ο άντρας της, να παθαίνει σκλήρυση και μετά και άνοια και να μπαίνει στο νοσοκομείο και να πιένει ο γιος της και να το φωνάζει με το όνομα του κακοποιητή του. Είναι όλες οι ιστορίες πολύ δυνατές. Δηλαδή τούτη είναι μια ιστορία που οι γονείς είναι μόνο για sorry να μου το αναπιαλέξει να πω, για τον πιέν να πω. Α. Μόνο για τα δικά τους, εντός απασχολημένοι με το δικό τους αλυσβερή συνανταγωνιστικότητα, ξέρω τι, τη δικιά τους παθολογική έλξη. Τη δικιά τους ιδιοτέλεια. Ναι. Και είναι ένα θέμα που έρχεται συχνά στο κανάλι για γονείς οι οποίοι είναι στα γεροκομεία ή είναι στα ιδρύματα, είναι πολύ άρρωστοι και παιδιά τα οποία έζησαν μια ζωή χωρίς μητρική φροντίδα, χωρίς πατρική προστασία. Έχει μάνες παραβατικές μέσα, έχει μάνες, είπα παραβατικές, έχει μάνες παρεμβατικές και ελεκτικές, είναι όπως είπα ξανά η μία καλύτερη από την άλλη ιστορία. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, τι σύνδεση μπορεί να έχει αυτό με την ιστορία της επικαιρότητας? Έχει, βεβαίως έχει. Έχει, αλλά στην ιστορία μου συζητάμε τώρα, δεν ξέρω για τις άλλες ιστορίες, ο Διονύσης στην ιστορία μου μας διάβασες, είναι ένας καλοήθης άνθρωπος, ο, ναι, οποίος γεννήθηκε μέσα σε δυσχέρεια, μέσα σε ψυχοσυναισθηματική και επέλεξε αυτό το τραύμα να μην το μεταβιβάσει. Ναι. Δηλαδή είναι ένας φάιτερ, ένας αγωνιστής, ένας επιζών, ο οποίος πολύ συνειδητά αναγνωρίζει την ευθύνη που έχει ο ίδιος ως πατέρας απέναντι στο δικό του το μικρό παιδί. Λέει, δεν θέλω το παιδί μου να νιώσει. Δάκρυσα σε κάποια φάση και αμέσως έτσι είναι το σημείο. Mm. Λέει, δεν θέλω το παιδί μου να νιώσει. Σίγουρα αυτό δεν μπορεί να έχει αντιστοίχηση στην ιστορία που παρακολουθούμε στην επικαιρότητα που παρακολουθούσαμε, γιατί δεν μπορεί να σταμάτησα. Γιατί μιλάμε για μη μητρική μάνα, αλλά και για κόρη η οποία το έχει πάρει σε άλλο level. Δηλαδή έχει ξεπεράσει τη μάνα κατά παρασάγκας. Εντάξει, μιλούμε και για άλλα στοιχεία, ψυχοπαθητικότητα, σκοτεινή τριάδο, σαδισμού, όπως και να έχει. Άννα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, ήταν ωραίο, πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Νιώσω ότι ήταν θεραπευτικό να σε ακούω να διαβάζεις τα διήγημα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.